Γεια σας, γεια σας. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα σας δείξω μία εύκολη, γρήγορη, δροσερή κοτοσαλάτα με ζυμαρικά φιωγκάκια. Τη λατρεύω, είναι πολύ μερακλίδικη, με λίγα υλικά όπως σας είπα. Αξίζει να την κάνετε τώρα και στις γιορτές, να τη βγάλετε παγωμένη, δροσερή, που θα την έχετε στο ψυγείο σας, να την προσφέρετε με ψητά κρέατα ή και ζεστή ακόμα. Παιδιά, την ώρα που τη φτιάχνετε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ έχω βράσει μακαρόνια φιωγκάκια. Είναι 300 γραμμάρια έχω εδώ πέρα. Έχω ένα στήθος κοτόπουλο βρασμένο και το έχω ξεψαχνίσει με μπόλικο πιπεράκι. Εδώ η σως μου είναι μαγιονέζα, γιαούρτι, μουστάρδα και λίγο κάρι. Μ' αρέσει έτσι αυτή η εξωτική γεύση. Εδώ έχω κασέρι πικάντικο. Εδώ έχω μπέικον τσιγαρισμένο, καλαμπόκι βρασμένο και ένα φρέσκο κρεμμυδάκι τσιγαρισμένο γι' αυτό. Δίνει μια άλλη γεύση, ρε παιδί μου, ένα τσικ παραπάνω από τις κλασικές μακαρονοσαλάτες. Θα βάλουμε όλα τα υλικά μαζί και στο τέλος τη μαγιονέζα με τη μουστάρδα και το γιαουρτάκι και το κάρι που σας είπα να τα ανακατέψουμε. Λοιπόν, βάζω το κοτόπουλό μου. Πεθαίνω για κοτόπουλο, το ξέρετε, με κοτοπουλού. Βάζω το μπέικον που το έχω τσιγαρίσει. Παιδιά, τα θέλω τσιγαριστά. Γιατί είναι άλλη η γεύση στον ουρανίσκο όταν τα τσιγαρίζω λίγο με μία κουταλιά βούτυρο, όχι παραπάνω, το καλαμπόκι μου που το έχω βράσει, έτσι. Το φρέσκο το κρεμμυδάκι μου, το πράσινο που δίνει φανταστικό άρωμα και γεύση, μέσα στη μακαρονσαλάτα. Και το τυράκι μου είναι κασέρι πικάντικο τυράκι, ό,τι θέλετε επιλογή σας, η γραβιέρα και η κεφαλογραβιέρα θέλετε. Εγώ έβαλα κασέρι πικάντικο, μου αρέσει πάρα πολύ το κασέρι το πικάντικο. Και τώρα θα έρθω πιο κοντά να την ανακατέψω, να πάνε τα υλικά μου παντού. Παιδιά, και μπόλικο πιπεράκι, εγώ έχω βάλει ήδη στο κοτόπουλο πιπέρι, μ' αρέσει πάρα πολύ φρέσκο τριμμένο πιπεράκι και θα βάλω και τώρα λίγο ακόμα, να, αν και έχει μπόλικο, όχι δεν βάζω, αν θέλετε όμως βάλτε. Λοιπόν, καλό ανακάτεμα, να πάνε τα υλικά παντού, παιδιά η μυρωδιά δεν υπάρχει, το μπέικο με το φρέσκο κρεμμυδάκι είναι άλλο πράγμα και τώρα θα ρίξουμε τη σως μας από πάνω για να ανακατευτεί παντού. Μαγιονέζα, γιαουρτάκι, λίγη μουστάρδα και κάρι. Αν δεν σας αρέσει το κάρι, να μην το βάλετε. Αφήστε το χωρίς κάρι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα... Θέλω να πέσω με τα μούτρα, παιδιά, μέσα τώρα. Να κάνω μία βουτιά, ένα μακροβούτι. Και θα ανακατευτεί τώρα πάρα πολύ καλά για να πάνε παντού τα υλικά. Ή την τρώτε έτσι ή την βάζετε στο ψυγείο σας. Μπορείτε να τη φτιάξετε από την προηγούμενη μέρα. Έτσι, για να παγώσει καλά. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει πιο πολύ έτσι. Και παγωμένη, αν έχετε ψητά κρέατα, είναι καταπληκτικό συνοδευτικό, παιδιά. Δίπλα δηλαδή, αν θέλετε κάτι σε κρέας, είναι άλλο πράγμα. Γιατί είναι δροσερή και σπάει στην κρεατήλα το ψητό, είναι και ζυμαρικό, ως γνωστόν μακαρονάδες εμείς εδώ πέρα, και ο τασούλης μας τρελαίνεται για αυτήνα, είναι απίθανο. Λοιπόν, βάζω 9 στα 10 εδώ βαθμολογία και δεν σηκώνω κουβέντα. Λοιπόν, πολύ καλό ανακάτεμα. Στρώσιμο από πάνω, εδώ, πιέζεται. Και από πάνω, αν θέλετε, για διακόσμηση, βάζετε λίγη μαγιονέζα ακόμα και λίγο μαϊντανό, για να το προσφέρετε ωραία στο τραπέζι σας. Okay. Θα επανέλθω σε λιγάκι να τη δείτε και διακοσμημένη.
Αυτή είναι η μακαρονοσαλάτα μας. Όπως σας είπα, έβαλα από πάνω μαγιονέζα, σκόρπισα και λίγο μαϊντανό. Είναι φανταστική. Τώρα θα βγάλω σε ένα πιατάκι για να τη δείτε μέσα. Δείτε πόσο λαχταριστή και ωραία είναι. Ένα λεπτάκι που έχουν ανακατευτεί εδώ όλα τα υλικά μου. Ένα λεπτό. Σε βάλω να τη δείτε. Γιατί αξίζει να τη δείτε. Όσοι είστε κοτοπουλάδες, μακαρονάδες, θα είναι η σαλάτα σας αυτή, παιδιά. Δεν υπάρχει. Είναι ό,τι ωραιότερο θα έχετε φάει. Και θα τρίψω και λίγο πιπέρα και εγώ ακόμα. Από πάνω, γιατί μου αρέσει πολύ. Εδώ, ένα λεπτό να ρίξω και πιπεράκι. Και είναι το τέλειο συνοδευτικό για τις γιορτές, για κάθε μέρα, για τη δουλειά σας, για τα πάρτι σας, για τα πάντα. Είναι εκπληκτικό. Μακαρονοσαλάτα της Βασούλας. Με ό,τι σας είπα, λοιπόν, τα υλικά θα σας τα βάζουμε στο βίντεο σε καρτέλα. Να κοιτάτε το βίντεο και θα σας γράφω και από κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενό μας βίντεο. Φιλάκια πολλά!